centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πρόεδρος της Ένωσης των Ξενοδόχων της Καστοριάς και επειδή τα συζητούσαμε ακριβώς μαζί στη Δέρη πριν από λίγο καιρό, μας εξηγούσες πόσο ενδιαφέρον υπήρχε, πως τα δωμάτια των ξενοδοχειακών σας μονάδων ουσιαστικά παρέμειναν σε πλήρη διαθεσιμότητα να δοθούν στους ανθρώπους ήθελαν να έρθουν, τώρα όμως τέλος. Έτσι ακριβώς είναι, Χρήστο. Δυστυχώς είναι τέλος, είναι πρωτόγνωρη η κατάσταση που ζούμε, είναι η δυσκολότερη περίοδος του τουριστικού κλάδου αυτή τη στιγμή, το 2020 ουσιαστικά. Και 21 παράλληλα με τα καρναβάλια και είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Καστοριάς που δεν θα έχει για αυτήν την πιο σπουδαία, την πιο θα λέγαμε λαμπρή, την πιο εξαιρετική περίοδό της, ούτε έναν επισκέπτη. Έτσι ακριβώς είναι. Εμείς βέβαια παραμένουμε ανοιχτοί, Χρήστο. Αυτό είναι το τραγελαστικό της κατάστασης. Ναι, είναι δυστυχώς έτσι. Ναι. Βιώνουμε τη δυσκολότερη περίοδο, όπως σου είπα, της επιχειρηματικής μας ζωής και τα χτυπήματα είναι απανοτά. Είναι και πάρα εσείς πολύ παραμένετε ανοιχτά. Έτσι ακριβώς. Μπαίνουμε ανοιχτά. Βέβαια, μας ήρθε μια απάντηση από το Υπουργείο Τουρισμού για ποιους μένουμε ανοιχτούς, αλλά αυτό δεν μπορεί. Μένετε ανοιχτούς, μη τυχόν έρθει κανένα υπουργικό συμβούλιο εδώ, μήπως έρθουν σώματα ασφαλείας. Έτσι, δεν υφίσταται κανένα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι να πω. Για αυτόν τον λόγο, οι περισσότεροι από εμάς, σχεδόν το 95% των ξενοδοχείων αυτή τη στιγμή της Καστοριάς είναι κλειστά. Μάλιστα. Αυτή η οικονομική ζημιά όλων των ξενοδοχειακών μονάδων στη Δέρη είναι, θα λέγαμε, μπορεί να φέρει πίσω πάρα πολλά πράγματα και για εσάς το ίδιο και για τη συνέχιση ακόμη για κάποιους από εσάς της δραστηριότητας αυτής, ή είναι κάτι που θα το καταπιείτε και όταν με το καλό απελευθερωθούμε θα μπορέσετε να συνεχίσετε? Μπορεί αυτή η κρίση να κλείσει κάποιους? Είχαμε ορίζοντα το Δεκέμβρη, πλέον ο ορίζοντας πήγε στις 7 Ιανουαρίου. Ναι. Δεν ξέρουμε αυτός ο ορίζοντας κατά πόσο θα επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Πιστεύω ότι η κατάσταση που βιώνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη για τη συνέχιση της λειτουργίας κάποιων επιχειρήσεων πραγματικά. Άρα λοιπόν θα κινδυνεύσουμε, γιατί κάνουμε πολύ κόπο για να φτάσουμε στον αριθμό των κλινών που έχει σήμερα ο νομός μας. Φοβάται λοιπόν ο Πρόεδρος ότι αυτό δεν θα το αντέξουν κάποιοι. Μα εμείς αυτή τη στιγμή, πέραν της βοήθειας που έχουμε από το κράτος, της επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν έχουμε ενταχθεί στους ΚΑΔ αυτούς, ναι, οι οποίοι έχουν τα εισαγωγικά ευεργετήματα στους πληττόμενους, έτσι ώστε να έχουμε αναστολή των υποχρεώσεών μας δυστυχώς. Εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε σε όλες μας τις υποχρεώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά και εύκολα, Χρήστο, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Παρεπιπτόντως, μια και το ανέφερες νωρίτερα, Σιδέρη, ήρθε μέχρι τώρα, γιατί η απάντηση του κύριου Θεοχάρη μιλάει για ενδεχόμενη έλευση εδώ κυβερνητικών παραγόντων, προστασίας, σωμάτων ασφαλείας, υπουργών, υφυπουργών, περιφερειακών συμβουλίων, δημοτικών συμβούλων. Ήρθε κανένα όλο αυτό το διάστημα? Όσο τους είδατε εσείς, τους είδαμε και εμείς, Χριστό. Αυτή η απάντηση, γιατί φαίνεται, γιατί έβγαλε μια σκληρή απάντηση και τα καταλήματα, οι ξενώνες. Εσείς από τη δική σας μεριά πώς είδατε αυτή την απάντηση? Δεν μας καλύπτει αυτή η απάντηση, Χρήστο, γι' αυτό το λόγο κάναμε ένα δελτίο τύπου σήμερα. Δεν ξέρω αν δεν έφτασε ακόμα σε εμάς, όχι, γιατί λέει να φτάσει στα γραφεία σας, με τον οποίο ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Τα έχουμε ζητήσει ήδη και σαν Ένωση Ξενοδόχων Δυτικής Μακεδονίας, γιατί συνεργαζόμαστε και με τους υπολείπους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, Φλόρινας. Μπορούμε να τα πούμε λίγο, Σιδέρη? Πώς? Μπορούμε να τα πούμε λίγο, έστω και θα λέγαμε επιγραμματικά. Βεβαίως, επιγραμματικά μπορώ να σου τα πω, Χριστό. Είναι ουσιαστικά τα αιτήματά μας είναι για ένταξη των ξενοδοχείων μας στους ΚΑΔ, οι οποίοι έκλεισαν με κρατική εντολή. Θέλουμε επιδότηση του κόστους θέρμανσης των ξενοδοχείων σε με κάθε μορφή καύσιμη ύλη, όπως πρόσφατα έγινε για όλα τα νοικοκυριά. Και προσέξτε, τους κρατούν ανοιχτούς χωρίς έναν πελάτη μέσα, αλλά η ζέστη μέσα πρέπει να υπάρχει. Επειδή ακριβώς. Και ας μην είναι ούτε ένας μέσα. Είναι καταπληκτικό. Ακριβώς.
Θέλουμε την επέκταση της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού και για τους ιδιοκτητές των κατελημάτων από τις 15 Οκτωβρίου και στη συνέχεια. Θέλουμε επιδότηση του κόστους εργασίας, έτσι ώστε όταν θα κληθούμε να λειτουργήσουμε, να μπορούμε να προσλάβουμε άτομα και να μπορούμε να δουλέψουμε και εμείς και οι εργαζόμενοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να επιδοτηθεί η εργασία από εδώ και πέρα. Θέλουμε οπωσδήποτε την επέκταση του κοινωνικού τουρισμού, του τουρισμού για όλους, των κουπονιών που ουσιαστικά που έχουν μοιραστεί στον κόσμο, έτσι ώστε αν και όποτε ανοίξει οι μετακινήσεις από νομό σε νομό, να μπορούμε να έχουμε αυτές τις δυνατότητες να ενισχυθεί η τουριστική κίνηση και ουσιαστικά να ανακάμψει. Θέλουμε να απευθυνθούμε στο Δήμο μας και να ζητήσουμε την απαλλαγή μας από τα δημοτικά τέλη μετά το lockdown της 22ης, 23ης του Οκτώβρη, όπως επίσης και θέλουμε οι επιστρεπτές προκαταβολές από το κράτος μας, η νούμερο 1, η νούμερο 2 και η νούμερο 3, να έχουν τη μορφή επιδότησης, έτσι ώστε και όχι δανείου άτοκου με ευνοϊκούς όρους. Αυτά ζητάμε στο δελτίο τύπου μας και παραθέτουμε και ορισμένα στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις πληρότητες των μηνών Ιουνίου-Σεπτεμβρίου και τις πτώσεις του τζίρου των επιχειρήσεων μας, η οποία είναι μεγαλύτερη της τάξης του 70% Χριστού. Μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη, βεβαίως. Τα ποσά που έχουν πάρει τα ξενοδοχεία, οι συναδελφοί σας, κυμαίνονται μέχρι τι ποσά περίπου σιδερεί? Είναι ανάλογα. Γιατί στον κλάδο της γνωπίας, το ακούσαμε και χθες, κάναμε μια εκπομπή χθες ακριβώς για αυτό το θέμα. Έχουν πάρει επιστρεπτέα προκαταβολή γνωπητικές επιχειρήσεις του νομού μας έως και 350.000 ευρώ. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοια, για τέτοια ποσά εδώ. Μιλάμε για ποσά της τάξης των 2.000, 4.000, 8.000 και 10.000 ευρώ. Εκεί περίπου κυμαίνονται τα ποσά της επιστρεπτέας. Έτσι. Βέβαια έρχεται και μια ακόμη επιστρεπτέα και για την περίοδο που διανύουμε, πάλι με το 50%, αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί να διευκολύνει και αυτό ακόμη. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να μας βοηθήσει το κράτος να φτάσουμε στη μη επιστρεπτέα προκαταβολή της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαστε έτοιμοι να την εισπράξουμε για αυτήν τότε. Και μου έλεγε και ξενοδόχος. Και πώς θα είναι σε θέση να την εισπράξουν. Και μας έλεγε και ξενοδόχος ότι έχει την επιχείρηση του κλειστή. Όταν θα την ανοίξω, μου λέει, δεν ξέρω και τι ζημιές θα βρω. Γιατί όπως ένα σπίτι κλειστό, έτσι και το μια ξενοδοχή. Το χειρότερο από όλα, Χρήστο, στα δεν ξέρουμε, λέει, τι θα βρούμε μέσα. Ως μηχανικός αυτή τη φορά. Μπράβο. Είναι όταν ανοίγουν και κλείνουν τα δίκτυα. Δυστυχώς οι μεγαλύτερες ζημιές παρουσιάζονται τότε. Μάλιστα. Από την αχρησία παρουσιάζονται οι ζημιές, ενώ με την συνεχή χρήση δεν έχουμε προβλήματα συνήθως. Τα αντιμετωπίζουμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Τώρα, με βάση όλο αυτό, επειδή στο παρελθόν είχαμε συζητήσει και ένα θέμα γύρω από τους μετανάστες και την πίεση μπορεί να ασχηθεί σε εσάς, όπως είχες πει, Σιδέρη, ότι η πίεση σε ορισμένες περιπτώσεις είναι και ασφιχτική. Βεβαίως. Αυτή η πίεση συνεχίζεται τώρα που είστε αυτή κλειστά? Έχει παγώσει κατά κάποιο τρόπο το θέμα. Δεν έχω κάποιες πληροφορίες αυτής της εποχής για το θέμα αυτό. Περιμένω να δω την εξέλιξη, Χριστό. Είμαστε πάντα σε επιφυλακή, περιμένοντας να δούμε τις εξελίξεις στο θέμα αυτό. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουμε και κάτι τέτοιο πέρα της οικονομικής κρίσης η οποία μας βαραίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σμαρόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης των Ξενοδόχων της Αστοριάς. Ακούτε την κατάσταση. Μέχρι 7 είναι από τα πράγματα που αποφασίστηκαν. Μέχρι 7 Ιανουαρίου απαγορεύεται διαροπάλου η μετακίνηση από νομό σε νομό. Αυτό σημαίνει για τη δική μας περιοχή, επαναλαμβάνω, που περιμένει τόσα και τόσα από την κορυφαία της, θα λέγαμε, περίοδο για την επισκεψιμότητά της, θα έχουμε μηδέν ιστοπηλίκων. Ούτε έναν επισκέπτη για πρώτη φορά στα χρονικά στην κυριότερη περίοδο η Καστοριά. Κύριε Σμαρόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστό. Καλή συνέχεια. Σιδέρη, θα τα πούμε με την πρώτη ευκαιρία. Έγινε. Καλημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι.
Μένουμε αντένες 936.